Ναι, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τζαβάρα, μηδέν άγαν. Πρώτον, και δεύτερον, όλη η επιχειρηματολογία σου ουσιαστικά ήταν μια σοφιστία. Όχι, δεν το λέω προβλητικά. Όπως οι σοφιστές επέλεγαν την υπερβολή ως μέσο πειθούς, αυτό κάνετε σε όλη τη ρητορική σας και την επιχειρηματολογία σας. Ας μιλήσουμε σαν δικηγόροι και σαν νομικοί κυρίως. Και μετά θα δούμε την πολιτική διάσταση του προβλήματος. Για την ταυτότητα του νομικού και συνταγματικού λόγου, η έσταση που υποβάλλεται πρόκειται η έσταση που πλήττει το κόρπος. Την τυπική συνταγματικότητα που αναφέρεται στη διαδικασία και όχι στην ουσία, το άνιμος. Σε αυτό συμφωνούμε. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο. Να δούμε τώρα λοιπόν, αναγκαστικά όμως ουσιαστικά επιχειρηματολογήσατε για την ουσία. Για το άνιμος. Ενώ η έστασή σας είναι η έσταση τυπικής αντισταγματικότητας, κάνατε επιχειρηματολογία νομική για το κόρπος. Ας το παραβλέψουμε προς το παρόν. Α, και είναι απρεπές. Και δεν επιτρεπτό νομικά, το κάνατε. Εγώ το αποδέχομαι και πάμε στην ουσία, αφού το θέλετε στην ουσία. Σας έχω πει και σε άλλη ένσταση όπου οι ενστάσεις αντισταγματικότητας που επιβάλλονται στη Βουλή θα έπρεπε να γίνονται με τον τρόπο και με τη φιλοσοφία και με την επιστήμη που διέπει το Σύνταγμα. Λιτό, συνεκτικό, αυστηρό. Έχετε καταντήσει να προβάλλετε πολιτική επιχειρηματολογία προτείνοντας ενστάσεις συνταγματικότητας στην οποία περιλαμβάνεται και συμπυκνώνεται ουσιαστικά αποκλειστικά πολιτικά επιχειρήματα. Πάμε λοιπόν παραπέρα. Σας έχω πει κύριε Τζαβάρα επανειλημμένως ότι στην επιστήμη του συνταγματικού δικαίου για να προβληθεί ακόμα και από τυπική άποψη η ένσταση συνταγματικότητας πρέπει να πληρώνονται τρεις αυστηρές προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιείται σωρευτικά. Σας αναφέρω τρεις. Πρώτον, το γεγονός ότι ο αυστηρός χαρακτήρας του συντάγματος, η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών άρθρου 26 του συντάγματος και το γεγονός της αναγωγής του συντάγματος ως θεμελιώδου νόμου. Αυτά πρέπει να εξειδικεύονται στην έστασή σας και να προσβάλλονται σωρευτικώς. Το παραβλέπω. Επικαλείστε το άρθρο 44, παράγραφος 1 του συντάγματος, ότι δεν υπάρχουν εδώ πέρα, δεν στοιχειοθετούνται, δεν πληρούνται ο χαρακτήρας του απρόβλεπτου, όπως ορίζει το άρθρο 44. Σας αναφέρω κάτι από την πόρισμα της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Καταρχήν συμφωνούμε ότι η εκτίμηση των προϋποθέσεων της πράξης ΠΗΝΗΠ επαφίεται από τον νομοθέτη και από το Σύνταγμα αποκλειστικά στη Βουλή. Δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο όπως εσείς το αποδέχεστε και το είπατε. Άρα λοιπόν το σώμα που πρέπει να ακούσει αν υπάρχουν ή όχι προϋποθέσεις είναι το σώμα της Βουλής. Και σε αυτό θα αναφερθούμε. Κατά πάγια δεν ομολογεί το Συμβούλιο της Επικρατείας, η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 44 ότι δεν υπόκειται σε δικαστικό έλεγχο είναι σταθερή. Είναι πάγια. Γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Για να δούμε τώρα κύριε συνάδελφε. Οι δικές σας ποινιπή, με τις δικές σας νηπή που μερικές δεν κυρώθηκαν ποτέ από το κοινοβούλιο, ήταν ποινιπή του τύπου σωρευτικής κατακρύμνησης συντάξεων και μισθών, κλείσιμο της ΕΡΤ, ποινιπή. Εκεί είχατε απρόβλεπτες και ασύμμετρες συνθήκες. Το παραβλέπω. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ποινιπή. Είναι ή δεν είναι απρόβλεπτη συνθήκη κατά την έννοια του άρθρου 44 για το... που αφορά την υπαγωγή του κελπνού στο σύνολο των δημοσιονομικών διατάξεων για τη διαχείριση στα πλαίσια των σημερινών φετινών συμβάντων στον χώρο της υγείας. Το θεωρείτε ότι αυτό δεν είναι απρόβλεπτο, είναι προβλέψιμο ό,τι συμβαίνει γύρω στο θέμα της υγείας. Με τρομοκρατία, με φόβο, με τρόμο ανήκει κάθε μέρα ο Έλληνας πολίτης. Το φύλλο της εφημερίδας ανοίγει, το φύλλο της εφημερίδας με τρόμο και αγωνία ανοίγει τα φύλλα της εφημερίδας, επαναλαμβάνω, για ό,τι σχετίζεται με το θέμα της γρήπης και των θέματων υγείας. Το θέμα των κατανυκτικών ημερομηνιών που έλεγαν 31-12 και κινδύνουν να καταρρύψουν δομές, σειρά δομών του κράτους, δεν είναι απρόβλεπτες συνθήκες. Θα αποδεχόσασταν κατάρρευση κρατικών δομών, κύριε Τζαβάρα. Το επιτρέπει αυτό καταρχήν η φιλοσοφία και η έννοια του κράτους δικαίου? Δομές κρατικές να καταρρεύσουν από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να μεταθέσουμε μια ημερομηνία. Πάμε παρακάτω. Η προμήθεια φαρμάκων. Θεωρείτε ότι δεν συνιστά απρόβλεπτο γεγονός? Μπορείτε να στηρίξετε από φάρμακα την ελληνική κοινωνία? Πάμε παραπάνω. Με τι άλλο λέει αυτή η κέλπνο? Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Και αυτό μπορεί να αφηθεί στο μέλλον. Και να πάμε σε μια τακτική νομοθετική πρωτοβουλία. Τι άλλο να σου πω, να σου πω για τον ΙΟΠΗ, να σου πω για το προσφυγικό και μεταναστευτικό, για τη ρύθμιση και ίδρυση λειτουργία κέντρων προσωρινή διαμονή, κέντρα ημερήσια φροντίδα ηλικιωμένων, τα κέντρα κοινωνική πρόνοια που πρέπει να παραταθούν κατά 9 μήνες για να είμαστε εντάξει. Εγώ, υπογενική διατύπωση, σας λέω ότι πάψτε να χρησιμοποιείτε τις αισθάσεις αντισταγματικότητας για να προβάλλετε πολιτική επιχειρηματολογία. Δεν κάνετε κακό μόνο στο Σύνταγμα. Πάψτε βεβαίως. Ναι.
Σταματήστε, συγγνώμη, σταματήστε. Διόρθωσε, κύριε Τζαβάρα. Σταματήστε, κύριε Τζαβάρα. Κύριε Τζαβάρα, διόρθωσε. Κύριε Τζαβάρα. Κύριε Τζαβάρα, αυθορμήτως διόρθωσε ο συνάδελφος και είπε σταματήστε. Εντάξει. Κατακερματίζετε την ουσία για μια φορά ακόμα, κύριε Τζαβάρα, και λυπάμαι γι' αυτό. Εγώ έχω να σας πω κάτι. Η αστάση αντισταματικότητας, επαναλαμβάνω, πρέπει να τελούν κάτω από ένα καθεστώς αυστηρότητας, συνεκτικότητας και περισυλλογής. Διότι έτσι επιβάλλει το Σύνταγμα. Δεν μπορεί για κάθε τι διαφωνία που έχετε σε πολιτικό χαρακτήρα να έρχεστε και να λέτε αίσθηση αντισταματικότητας. Πόσες αστάσεις κάνατε το τελευταίο μήνα μόνο. Και μάλιστα τι προβάλλετε, πολιτικά επιχειρήματα. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι για θέματα για τα οποία θα έπρεπε να έχετε μεγάλη συστολή. Γιατί οι δικές σας ποινιποί κατέστρεψαν δομές, κατέστρεψαν τους εργαζόμενους και μία σειρά άλλων υπηρεσιών του κράτους. Τα οποία εμείς σήμερα με ποινιποί δικές μας προσπαθούμε να ανορθώσουμε. Αυτή είναι η προσπάθειά μας και εκεί κατατείνει, κύριε Τζαβάρα. Ωραία. Κύριε Τζαβάρα, να ολοκληρώσουμε λίγο, μην αρχίσουμε αυτά. Ανακάλεσε ο συνάδελφος λέγοντας ότι έκανε λάθος. Απευθυνόμενος σε μένα είπε μηδέν άκρα. Εγώ ανταπαντώ έξεστη κλαζομενή σας χειμωνήν. Ωραία, ελήφθη το θέμα μεταξύ δικηγόρων. Είστε πιο παρορμητικοί από τους γιατρούς. Έλα να ελαφρώσω λίγο το κλίμα. Κύριε Λάπα, πείτε τη φράση και τελειώνουμε. Στα μικρά παιδιά κάνουμε. Μία, κύριε Κακλαμάνη, μία. Ορίστε. Τον κύριο Τζαβάρα, το της πόλεως όλης ήθος ομοιούσε της άρχου. Ωραία, να τα εκλαϊκεύετε λίγο, γιατί όλοι δεν γνωρίζουμε αυτά. Θα έρθει, σλόσχολο. Λοιπόν, ηρεμία. Καταρχήν να υπενθυμίσω, επειδή και προηγούμενοι συνάδελφοι είπαν τα τάδε άρθρα θα τα ψηφίζαμε, το μεγαλύτερο μειονέκτημα των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου